όχι πρόσωπο. Θα παραμείνουμε στην Αταλία και θα πάμε να λύσουμε την απορία που έχουμε από το πρωί που κυκλοφόρησε το ΚΕΙ και έχει τη φωτογράφηση αυτή με την Αταλία και τον Σπύρο. Και όλα να αναρωτιόμαστε τι τρέχει με τον Σπύρο. Με αφορμή μάλιστα και την δήλωσή τη που κάνει μέσα στη συνέντευξη ότι είμαι ερωτευμένη και τα πράγματα είναι σοβαρά και τέρμα οι σχέσεις χωρίς νόημα. Έχουμε και αναρωτιέμαι τι παίζει. Ποιο έχει επιμείνει το βίντεο, κάτσε να το δω. Η Εφημεία Δήμου. Θα δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ πέρα για να πούμε και τα περαιτέρω. Σπύρος Χαριτάτος, Ναταλία Γερμανού. Φωτογραφίζονται μαζί, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν πως κάτι τρέχει ανάμεσά τους. Η παρουσιάστρια χαμογελά στο φακό και ο Σπύρος δεν βγάζει τα μάτια του από πάνω της. Υπήρχαν κάποιες έντονες φήμες ότι υπάρχει ένα φλερτ μεταξύ της Ναταλίας Γερμανού και του Σπύρου Χαριτάτου. Ναι. Υπάρχει φωτογραφία και πολύ ωραία φωτογραφία, ολοσέλιδη έτσι φορταστική. Ναι, μεγάλη, έτσι να φαίνεται καλά. Και δήλωση. Ανάμεσα στους δύο υπάρχει ένα φλερτ και ξεκίνησε μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ωραίο αγόρι, έγραψε η Ναταλία στα αγγλικά στο Twitter της, αναφερόμενη στο γνωστό παρουσιαστή, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της που ήταν καλεσμένος. Και εκείνος αμέσως απάντησε με κοπλιμέντο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τη θετική διάθεση όλων σας. Ναταλία μου, είσαι σπάνιος άνθρωπος. Και την επόμενη μέρα όμως συνεχίστηκε το φλερτ μέσω διαδικτύου με την Ναταλία να γράφει στο Σπύρο. Καλημέρα, μας έλειψε σήμερα. Τέτοια να λέτε να μας καλομαθαίνετε, απάντησε ο παρουσιαστής, συνεχίζοντας την ανταλλαγή κοπλιμέντων. Νέος έρωτας της Showbiz. Το σίγουρο είναι πως όταν ο Σπύρος Χαριτάτος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας, η παρουσιάστρια στον πρόλογό της εκθίαζε τα σπάνια χαρίσματα του καλεσμένου της, κάνοντας έτσι πολλούς να πιστέψουν πως σε αυτόν βλέπει κάτι το ξεχωριστό. Σας τον... δεν ξέρω πώς να τον προλογίσω γιατί έχει χαρίσματα πολλά. Έχει χαρίσματα πολλά. Αυτά λέει τώρα, κατάλαβα. Αυτά λέω, καταλάβω τώρα και θα αυτό. Θες να φύγουμε εμείς? Όχι, 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 προς Θεού, προς Θεού. Είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα σε έναν άντρα πλέον στις μέρες μας, να είναι έξυπνος, να έχει μυαλό, να έχει χιούμορ, να γράφει καλά, να μιλάει σωστά. Εγώ αυτά τα θεωρώ σπάνια χαρίσματα. Και αν αυτά συνδέονται και από μια γοητευτική εμφάνιση, ακόμα καλύτερα. Η συμπάθεια ανάμεσα στους δύο παρουσιαστές ήταν εμφανής, ενώ και οι δύο αναφέρθηκαν αρκετές φορές στο πόσο ταιριαστοί είναι. Σκοθώ εγώ, σκοθώ εγώ. Το καφέ μου, το κινητό μου, τα μάτα δρυμούς. Καφέ, κάτι να πάρω από όλα αυτά. Όχι. Μου να πάρεις την καρδιά μου. Την ευχή του. Τέτοια λες πήρω μετά. Για όνομα του Θεού. Τέτοια λες. Γιατί σε έχουν τρελή αδυναμία χρόνια. Και ταιριάζουμε κιόλας, έχω να σε πω. Ταιριάζουμε, κοίτα. Πώς σας φαινόμαστε? Ναι, άσε λίγο τον καφέ εκεί. Ναι, ναι, ναι. Να σας βγάλω μια φωτογραφία, μήπως. Πώς είμαστε, για δείτε μας. Ταιριάζουμε. Λέγει παπαράτσι. Ταιριάζουμε. Καχάς μου είπε, πρέπει να αλλάξεις. Μισό, κάθε μου εδώ. Ένα, δύο. Όλοι φωτογραφίζουν εδώ, τι. Εντάξει, το έχουμε. Σε συνέντευξή της σε εβδομαδιαίο περιοδικό, η Ναταλία Γερμανού απαντά στις φήμες, ξεκαθαρίζοντας πως αν και υπάρχει κάτι σημαντικό στην προσωπική της ζωή, με τον Σπύρο είναι μόνο φίλοι. Αν έτρεχε κάτι ερωτικό ανάμεσά μας, δεν θα υπήρχε αυτό το δημόσιο φλερτ που είχε γίνει στο Twitter. Είμαστε φίλοι, τον συμπαθώ πολύ και τον ευχαριστώ που μπήκε στον κόπο να μας βοηθήσει στη φωτογράφηση. Είναι όμως ένας γοητευτικός, επιτυχημένος, έξυπνος άνθρωπος με χιούμορ. Διαθέτει το πακέτο που ελκύει τις γυναίκες. Όντως, είναι το είδος άντρα που θα μπορούσε να μου αρέσει. Όταν όμως έχω δει κάποιον ήδη φιλικά, νομίζω ότι είναι δύσκολο μετά να τον δω διαφορετικά. Εμένα μου αρέσουν πολύ σαν ζευγάρι. Καταπληκτικό ζευγάρι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ισχύει κάτι τέτοιο. Και είναι και πολύ καλό παιδί και ο Σπύρος. Και το Σπύρο θα τον έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας στη μεσημεριανή μελέτη. Κάθε φορά που θα το λέω θα με χτυπάει ρεύμα για να το μάθω. Μπορώ να σε χαφτεί. Μου αρέσει η Ναταλία. Υπενήστε κάτι για την προσωπική τη ζωή. Λέει από απλά
θέλει πλέον να το προστατεύει. Δεν θέλει να το εκδηλώνει και να το λέει όπως παλιότερα. Εντάξει, νομίζω ότι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, με το πέρασμα των χρόνων. Βέβαια, το τονίζω, δεν μετανιώνει για κάτι από όλα αυτά που έχει κάνει και από όλα αυτά που έχει πει στη ζωή της. Και μάλιστα δηλώνει ότι έχει ερωτευτεί 3 φορές, έχει αγαπήσει 1, έχει ενθουσιαστεί 1 πολλές και έχει απογοητευτεί ακόμα περισσότερες. Ναταλία Γερμανού. Βάζουμε ένα τελεία στα τηλεοπτικά γιατί θα επιστρέψουμε αν θυμάμαι.